Περιμένουμε ο κύριο Πύλιο Λιβανό και ο κύριο Κώστα Ζαχαριάδη από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Ο κύριο Ζαχαριάδη με μάσκα. Ο κύριο Ζαχαριάδη με μάσκα. Ο κύριο Λιβανό μόλι την ακούμπησε δίπλα του. Πάντα με μάσκα. Ναι. Και είμαστε σε μια απόσταση ασφαλεία, πρέπει να πούμε. Νομίζω ότι είμαστε. Έχει και ένα ποτηριάκι εδώ πέρα, το βάζω εδώ. Για να είμαστε λίγο πιο ασφαλεί, να μην βραχούμε πρωί-πρωί. Και κύριε Λιβανέ, να ξεκινήσουμε από τα αναδρομικά. Διότι άκουσα χθες και τον. Ναι, πριν πάμε στα αναδρομικά, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό όλο το ρεπορτάζ που κάνατε για τις μάσκες και ο κύριος Ζαχαρέας και εγώ ήρθαμε γιατί είμαστε σε κλειστό χώρο με τη μάσκα μας. Και νομίζω ότι το μήνυμα πρέπει να περάσει προς όλους. Η ιστορία του κορονοϊού είναι κατά βάση θέμα ατομικής ευθύνης. Ναι. Ό,τι και να κάνει η κυβέρνηση, ό,τι και να κάνει η πολιτεία, ό,τι και να κάνουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες, ναι. Το βασικό είναι να καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν πρέπει να κολλήσουμε τον ιό και αν τον έχουμε δεν πρέπει να τον μεταδώσουμε. Άρα, μάσκες, πλένουμε χέρια. Εσείς εδώ έχετε καλύτερα από άλλες τηλεοπτικές εκπομπές σωστές αποστάσεις. Μέσα στο χώρο του στούντιο είναι πολύ μεγαλύτερα τα μέτρα ασφάλειας από τα 10-15 τετραγωνικά που. Ναι. Είμαστε σε απόσταση με τους συναδέλφους που είναι πίσω από τις κάμερες, ναι. Και είναι όρθιοι τις τελευταίες 4 ώρες. Και έτσι πρέπει να είναι σε όλους τους χώρους. 5 και μέτρων. Έτσι. Ναι. Και έτσι πρέπει λοιπόν, να είμαστε και ελάχιστοι εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, ναι, και έτσι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί. Ναι. Δεν θέλουμε lockdown. Θέλουμε να λειτουργήσει η οικονομία, θέλουμε να λειτουργήσει η κοινωνία και πρέπει κυρίως να σκεφτεί ο καθένας. Ναι, αλλά σας λένε, αφού πήγατε κύριε Λιβανέ μου από εκεί, σας λένε ότι πριν από λίγες ημέρες έγινε μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι. Και δεν ανακοινώθηκαν μέτρα. Μάλιστα, κρίθηκε ότι τα μέτρα είναι επαρκή. Είναι το πλαίσιο το οποίο έχει ανακοινωθεί είναι επαρκές και ότι απλά πρέπει να το εφαρμόσουμε. Λίγες ημέρες αργότερα λέτε στον κόσμο, παιδιά έχουμε ξανακυλήσει, υπάρχει κίνδυνος, βάλτε όλοι οι μάσκες. Ακυρώνετε τα πανηγύρια, αφήνετε τα φεστιβάλ. Εξαιρείτε την εκκλησία. Ναι. Όλα αυτά δεν είναι λίγο αντιφατικά? Όχι, δεν είναι αντιφατικά. Αντιθέτως, είναι δυναμικά και προοδευτικά. Δηλαδή, ανάλογα, και αυτό έχει πει από την αρχή ο Πρωθυπουργός και αυτό κάνει και γι' αυτό η χώρα μας πέτυχε στην πρώτη φάση που πέτυχαν και άλλες χώρες και στη δεύτερη φάση συνεχίζει να πετυχαίνει όταν άλλες χώρες δεν πάνε καλά. Γιατί ακριβώς λειτουργούμε με πρόγραμμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο εφαρμόζεται μόνο στην Ελλάδα και έγινε από Έλληνες ειδικούς στο εξωτερικό που δούλεψαν πολύ έντονα από την πρώτη στιγμή που ήρθε αυτή η ιστορία στη ζωή μας. Παράλληλα, η επιτροπή αυτή των επιστημόνων, την οποία ακούμε, ως πολιτεία εννοώ την ακούμε, και τις κατευθύνσεις τις παίρνουμε, ανάλογα με τα κρούσματα, ανάλογα με τη δυναμική των κρουσμάτων, παίρνουμε και μέτρα. Όπως είπατε κι εσείς, ανακοινώθηκαν μέτρα για τους κλειστούς χώρους. Αυτό κάναμε και ο κ. Ζαχαριάδης και εγώ και εσείς το κάνετε εδώ στο σταθμό σας πολύ σωστά. Αν χρειαστεί και στις εκκλησίες, θα δει κανείς τι γίνεται με τις μάσκες. Οι εκκλησίες προφανώς είναι διαφορετικό πράγμα από ένα σούπερ μάρκετ ή από ένα κομμωτήριο, ας πούμε. Έτσι, μη συζητάμε τώρα για τέτοια ζητήματα και ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να αντιπαρατεθούμε. Αν χρειαστεί, θα το δούμε και για τις εκκλησίες. Στα έχει πανηγύρια, καταλάβαμε εντύπωση. Τι γίνεται. Όλοι έχουμε πάει σε πανηγύρια. Ένας πάνω στον άλλον δεν μπορεί να τα επιτρέψει. Τον πολιτισμό προσπαθούμε να τον στηρίξουμε. Η προσπάθεια που γίνεται από τον κρατικό εντός εισαγωγικών, από τα φεστιβάλ κ.ο.κ. Εγώ πήγα σε δύο παραστάσεις που ήταν του Υπουργείου Πολιτισμού και ήταν τα μέτρα πάρα πολύ σωστά, έτσι όπως πρέπει να είναι. Εάν και εκεί υπάρχει εκτροπή, προφανώς. Ξέρετε ποιο θα είναι το θέμα. Μέτρα. Ότι ενώ στην πρώτη φάση της πανδημίας είχαμε το αρνητικό παράδειγμα της Ιταλίας και της Ισπανίας και πήραμε τα μέτρα πολύ έγκαιρα, δηλαδή προτού καν έχουμε κρούσμα, προχωρήσαμε σε λήψη μέτρων στη χώρα μας. Ενώ τώρα φαίνεται ότι πάμε σε μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τα κρούσματα. Θέλω να πω ότι η επιτυχία στην πρώτη φάση της χώρας μας, που παγκοσμίως αναγνωρίστηκε, νομίζω ότι είχε να κάνει με το ότι λάβαμε τα μέτρα μας εγκαίρως. Ναι. Ενώ τώρα δειλά-δειλά προχωράμε σε μέτρα καθημερινά, όχι, ανάλογα με την έξαρση των κρούσματων. Ναι. Όχι, σας λέω. Ενώ στην Ισπανία, π.χ. από τώρα, λένε μάσκες και στους εξωτερικούς χώρους, εμείς δεν πηγαίνουμε, ας πούμε, σε αυτό. Πιθανότατα, αν δούμε ραγδαία αύξηση, θα το πούμε και αυτό. Αυτή είναι η διαφορά, νομίζω, του σήμερα με το τι κάναμε στην πρώτη φάση που ήταν απολύτως επιτυχημένη για εμάς. Ωραία, ακούστε. Καταρχήν, κρινόμαστε όλοι εκ του αποτελέσματος. Και εκ του αποτελέσματος έχουμε πάει
ευτυχώς για την Ελλάδα, δυστυχώς για τις άλλες χώρες, πολύ καλύτερα από όλες τις άλλες χώρες. Σαφώς. Και το δεν αυτό πάμε δειλά-δειλά. Πάμε δυναμικά-δυναμικά. Δηλαδή, ανάλογα με τα δεδομένα, προχωράμε και στα μέτρα. Και εκεί που βλέπουμε ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα, θα πέφτουν πρόστιμα. Αυτή είναι η διαδικασία. Εμείς θέλουμε να ανοίξει η οικονομία. Μπήκανε τον Ιούλιο, κλείνοντας ο Ιούλιος αύριο μεθαύριο, θα έχουν μπει 1 εκατομμύριο τουρίστες. 1 εκατομμύριο τουρίστες είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Αντιλαμβανόμαστε όμως είναι πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με αυτό που είχαν μπει τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά μην το πάτε εκεί. Θέλουμε είπατε, την οικονομία κλείσαμε να τα πανηγύρια και τα πανηγύρια οικονομία είναι. Από την άλλη όμως δεν κλείνουμε τις συναυλίες. Όχι, θέλω δεν να είπαμε, πω που έχουμε συνωστισμό. Ένα λεπτό. Αυτό το οποίο έχουμε δει είναι. Και μιλάμε τώρα με καλή διάθεση, καλή θέληση. Όλοι και με καλή διάθεση, υπάρχει αντιπαράθεση. Προσπαθούμε όλοι να βρούμε το καλύτερο. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι εκεί που υπάρχει έλεγχος, δηλαδή όταν έχεις μια οργανωμένη συναυλία, μπορείς να έχεις και έλεγχο στις πύλες εισόδου και εξόδου. Στα πανηγύρια δεν υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Έτσι. Μα σε ποια συναυλία υπάρχει συγκεκριμένο αριθμό. Έλεγχο σε όλε τι συναυλίε που είναι οργανωμένε. Δεν είναι θερμομέτρηση, κύριε Λιβάνε. Δεν παίρνουν θερμοκρασία στι συναυλίε. Δεν κάνουν θερμομετρήσει. Σε αυτέ τι οργανωμένε πολιτιστικέ εκδηλώσει μπορεί να έχει έλεγχο. Ενώ στα πανηγύρια. Από το πόσο κόσμο θα μπει μέσα στο θέατρο, μέσα στον χώρο. Εγώ που πήγα σε δύο, σας λέω, μας δίνανε μάσκες και στην είσοδο. Σε αυτό που βλέπουμε είναι προχθεσινό. Τι έλεγχο να έχεις, είναι Black Metal Festival. Ωραία. Τι έλεγχο να έχεις με τους πιτσιρικάδες τώρα εκεί πέρα. Προφανώς αυτή σε η εικόνα, αναφερόμαστε. Αυτό που έγινε. Θα σας γελάσω στην Ελλάδα. Ελληνικό είναι. Κατερίνη είναι αυτό. Αυτό το πράγμα. Και στο ΆΚΑ η άλλη συναυλία. Αυτό που βλέπουμε εκεί προφανώς είναι στη λάθος κατεύθυνση. Προφανώς πρέπει να απαγορευτούν αυτές οι διαδικασίες. Περί αυτού συζητάμε. Κύριε Ζαχαριάδη, τι λέτε. Κοιτάξτε. Συμφωνώ στα περισσότερα που είπε ο κύριος Λιβανός. Διαφωνώ σε ένα που είναι κομβικό και το είπε στην αρχή. Είπε ο κύριος Λιβανός ότι είναι θέμα ατομικής υπευθυνότητας να μπορέσουμε να τα βγάλουμε από εδώ και πέρα. Προφανώς ο καθένας παίρνει την ευθύνη του και προφανώς κανένας δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεται ανεύθυνα και αντικοινωνικά. Δεν πρέπει να είναι και έτσι όμως. Χρειαζόμαστε τον αστυνομικό δίπλα μας. Είναι πολύ αυστηρός η ευθύνη για να μπορέσει να κρατηθεί. Ο πληθυσμός υγιής δεν θα φορτωθεί μόνο στον κάθε πολίτη. Μα δεν είπα αυτό. Η πολιτεία. Κύριε Λιβάνε, εγώ δεν θέλω να σας αδικήσω. Ξέρετε, είναι ένα δεν θέμα αυτό, στο οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν γνείστε όμως ο μόνος από την πλειοψηφία που κάνετε δηλώσεις. Εδώ πέρα έχουμε έναν μερικό εκτροχιασμό της πανδημίας. Υπάρχουν ευθύνες για το γιατί συνέβη αυτό. Έγινε άτσαλα το άνοιγμα. Προειδοποιήσαμε στο κοινοβούλιο και να σας πω και κάτι. Όντως. Στα πρώτα μέτρα αυτής της πολύ μεγάλης διαδρομής, όλοι βάλαμε πλάτη και η χώρα τα πήγε πάρα πολύ καλά. Και η κυβέρνηση πήρε τα σωστά μέτρα. Όμως το άνοιγμα δεν πήρε τα σωστά μέτρα. Άλλο δεν τελειά, έκανε το τέστινγκ. Από εσά θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά. Θέλω να απολαύουμε, να σας ακούσουμε και για τα αναδρομικά, να σας ακούσουμε και για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Πάμε όμως πολύ γρήγορα μέχρι τη Βαρυμπόπη, γιατί είναι η Ευθερία Σπυράκη. Είναι στο σημείο. Επιστρέφουμε στις 9.30 πριν παρά ένα λεπτό. Τώρα πάμε ξανά στους δύο κυρίους, στους δύο πολιτικούς προσκεκλημένους, τον κύριο Λιβανό και τον κύριο Ζαχαριάδη, από τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Κύριε Λιβανέ, εδώ δεν είμαι, θα συνεχίσουμε. Σας λένε. Ορίστε. Να απάντηση στη μέση. Ορίστε. Και η αλήθεια είναι ότι το οποίο ήθελα να πω γρήγορα για το τελευταίο θέμα. Κύριε Παυλόπουλε, είναι. Για το πώς ανοίξει η χώρα. Ναι, δεν χρειάζεται μικροκομματική αντίληψη. Αυτά τα οποία μας έλεγαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στο Κοινοβούλιο, τι θα γινόταν με την πανδημία αν δεν κυβερνούσε ο Μητσοτάκης, ήταν υπερφύαλα, μικροκομματικά και αλαζονικά. Θέλει σοβαρότητα. Εμείς θα είμαστε σοβαροί, αντιπολίτευση, να προσπαθήσουν και αυτοί ως κυβέρνηση να ετοιμάσουν τη χώρα και από το Υπουργείο Υγείας και από το Υπουργείο Παιδείας και από όλες τις δομές για ένα δεύτερο κύμα πανδημίας. Να μην κλαίμε από επιπολαιότητα και από λάθη τα οποία μπορούν να μας κοστίσουν. Να συνεννοηθούμε και να είμαστε σοβαροί. Να αφήσουμε απ' έξω τα μικροκομματικά και τις πολιτικές ανόησεις, τους μοησίδες, όλα αυτά. Κύριε Λιβανέ, εδώ φωνάζει και η αντιπολίτευση, φωνάζουν και οι συνταξιούχοι, ότι κάνατε χειρουργικό κούρεμα στα αναδρομικά όταν τους λέγατε ότι θα τα δώσετε όλα σε. Θα τηρήσετε όλη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πώς τα 3,9 γίνανε 1,4. Ναι. Πρώτον, δεν λέγαμε τίποτα. Λέγαμε ότι θα εκτιμήσουμε με βάση τα ταμιακά διαθέσιμα το τι θα κάνουμε. Αυτό το είχατε πει στους συνταξιούχους. Αυτό έλεγαν τα στελέχη της κυβέρνησης ως τοποθέτηση
για το ζήτημα αυτό τις προηγούμενες μέρες. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τα κυβερνητικά στελέχη, εν αντιθέσει με το τι γινόταν στο παρελθόν στη χώρα, δεν δίνουν κάλπικες υποσχέσεις. Τι κάναμε και τι ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός, ότι αυτή τη στιγμή η δυνατότητα που έχει το Ταμείο είναι να καλύψει τα αναδρομικά, όπως έβγαλε την απόφαση το ΣΤΕ, για τις κύριες συντάξεις. Αυτό και έκανε. Αυτό αφορά σε 2.250.000 συμπολίτες μας οι οποίοι επλήγησαν, τους οποίους στηρίζουμε και δεν έχω καταλάβει, δεν θέλουν να τους στηρίξουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ένα αυτό. Δεύτερον. Όχι, σας λένε ότι αφήνετε χιλιάδες έξω. Στηρίξτε κανονικά, όχι. Δεν αφήνουμε κανέναν απ' έξω. Κανέναν απολύτως. Αυτό που κάνουμε είναι ότι το 1,4 δις αφορά στις κύριες συντάξεις. Στα δώρα, στις επικουρικές, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει χρήμα στο ταμείο να τους δώσουμε. Θα γίνει η καταβολή εφάπαξ, θα γίνει η καταβολή μέσα στο 20 και αυτά τα χρήματα θα τροφοδοτήσουν τις τσέπες των συμπολιτών μας. Ξαναλέω, 2.250.000 συμπολίτες μας θα πάρουν αυτά τα χρήματα και αυτά τα χρήματα θα πέσουν στην αγορά. Άρα δεν είναι θέμα ερμηνείας της απόφασης. Όχι. Είναι θέμα δημοσιονομικής αντοχής. Ακριβώς, γιατί χθες άκουγα και τον κύριο Βρούτσι, ο οποίος έλεγε ότι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας λέει αυτό. Αναφέρεται στις κύριες συντάξεις και η αντιπολίτευση σας λέει ότι και οι εργατολόγοι, ότι συμπεριλαμβάνονται και οι επικουρικές και τα δώρα. Ναι. Άρα είναι θέμα. Εγώ λοιπόν αυτό που λέω είναι αυτό το οποίο έχω καταλάβει και αυτό σας είπα. Άρα είναι θέμα ερμηνείας. Αυτό μας λέτε κι εσείς εδώ τώρα. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός είναι αυτό ακριβώς που σας μεταφέρω. Ότι τόσο αντέχει το Ταμείο. Ότι αυτό είναι. Αντέχει το Ταμείο. 1,4 δις, είναι τεράστιο το ποσό. Ξαναλέω, 2.250.000 συμπολίτες μας θα πάρουν αυτά τα χρήματα και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να καλωσορίσουμε αυτή την απόφαση. Κύριε Ζαχαριάδη, δεδομένου ότι και εσείς κόψατε τους συνταξιούχους. Κοιτάξτε, κύριε Παπαδάκη. 1,4 δις. 3,9 είναι η απόφαση. Αλλά 1,4 είναι λίγα. Αυτό για να μην διακόψω τον κύριο Ζαχαριάδη. Προσωπικά δεν μου αρέσει να αντιπαρατίθεμαι συνέχεια και να πω ότι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν κτλ. Εάν με προκαλέσει θα το κάνω. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε την απόφαση αυτή, να δούμε ότι μια κυβέρνηση μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές σέβεται προφανώς και εφαρμόζει την απόφαση του ΣΤΕ. Και από εκεί και πέρα, αν έχουμε την επόμενη μέρα περισσότερα χρήματα, το ξαναβλέπουμε. Ορίστε, κύριε Ζαχαρία. Καταρχήν, δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί για το 2020 στην Ελλάδα. Ναι. Δεν λέω εγώ ότι υπάρχουν. Τα χρήματα είναι απεριόριστα. Ποιοι είναι, ποιοι. Η ύφεση. Ποιοι, δηλαδή. Η ύφεση από την πανδημία. Ποιο είναι το όριο. Δεν το ξέρετε. Το ξέρετε εσείς. Όχι. Άρα λοιπόν. Αν κάποιος μας πει λοιπόν, τότε θα καταλάβω κι εγώ ότι μπορούμε να έχουμε ύφεση μέχρι εκεί, μέχρι εκεί, μέχρι εκεί. Αυτά στα οποία αναφερθήκατε, κύριε Λιβανέ, έχουν να κάνουν με δημοσιονομικούς στόχους, οι οποίοι ήταν σε χρόνια δημοσιονομικής πειθάρχησης για συγκεκριμένους λόγους. Όχι, κάνετε λάθος. Και γνωρίζετε. Και εμείς γνωρίζουμε και ο ελληνικός λαός. Το δεύτερο, κύριε Λιβανέ, εγώ σας ακούω. Είναι λάθος η ανάλυση σας. Ακούστε. Ναι, αλλά μην παίζετε. Λέτε ψέματα. Ακούστε. Αφήστε με να κάνω αυτό που θέλω και να κριθώ. Εδώ είμαστε δημόσιο λόγο. Μα μην λέτε ότι δεν έχουμε δημοσιονομικούς περιορισμούς. Ποιος είναι ο περιορισμός? Μα τώρα αστείευεστε. Ποιος είναι? Δεν έχετε καταλάβει που ζούμε. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι ο δημοσιονομικός περιορισμός. Πείτε μου ποιο είναι το όριο. Δεν θα σας πω. Το 19 έπρεπε να είμαστε στο 3,5. Ζητάγαμε. Το 18 στο 3,5. Το 17 εσείς μιλάτε στο 1,75. Το 16 μιλάτε στο μισοφέτος, ποιο είναι το όριο? Εσείς μιλάτε για κάτι άλλο. Ποιο μιλάτε είναι το για το πλεόνασμα. Εμείς σας λέμε το εξής. Ότι πλεόνασμα να αντιμετωπίσουμε. Αφήστε με, κύριε Λιβάνε, να πω ναι, αλλά μην λέτε ψέματα. Λάθος. Αλλά λέτε ψέματα. Αν θέλετε, μετά πείτε μας. Επειδή δεν έχουμε απαντήσει, ο δημοσιονομικός στόχος για τη χώρα το 2020. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το ξέρω. Και με ενδιαφέρει να ξέρω και το 2021 και πότε πρέπει να γυρίσουμε στο. Παρ' όλα αυτά. Αυτή είναι η κρίσιμη. Αφήστε με να πω το επιχείρημα. Κοιτάξτε, εδώ πέρα οι άνθρωποι αποδεικνύεται ότι λένε ψέματα με την ίδια ευκολία που αναπνέουν. Είναι μια κυβέρνηση της απάτης. Έρχεται ο Πρωθυπουργός, εμφανίζεται στο κοινοβούλιο ως κυμπάρης, ότι δίνει, ότι είναι large και επί της ουσίας στηρίζει, κουρεύει 60% αυτή την απόφαση που πήραν τα δικαστήρια. Συγγνώμη, ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε από κάπου για όργανο την κεντρική του επιτροπή, την πολιτική του γραμματεία, ότι είναι 3,9. Όχι. Όλοι τις προηγούμενες μέρες συζητάνε. Και τι τους λέει? Και εσείς τους λέγατε δεν θα τους κόψετε το ΕΚΑΣ και το κόψετε. Αν θες να τα πάρεις, αν θες να τα πάρεις, κύριε Παυλόπουλε, αν θες να τα πάρεις, θα παραιτηθείς από όποιες άλλες αξιώσεις ή διεκδικήσεις. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα καθεστώς στραγγαλισμού και εκβιασμού, που λέει ο κύριος Λιβανός θα πάρουν τόσα, δεν είναι καλά.
Μα και ένα ευρώ να πάρει κάθε συνταξιούχος δεν είναι καλά. Είστε απέναντι, κύριε Ζαχαριάδη, στο να πάρει ένα ευρώ ο κύριος. Δεν είναι ο κάθε συνταξιούχος. Ένα ευρώ είναι. Τα 1,4 δις δεν είναι. Είναι χι ευρώ. Είναι λίγα. Είναι απέναντι λοιπόν, για να είναι καθαρό, στο να περικοπεί η απόφαση των δικαστών κατά 60% και να εκβιάζει τους πολίτες. Με υπογραφή και με στραγγαλισμό θα είναι απέναντι. Και επίσης είμαι απέναντι στη σανοφαγία και στο κουτόχορτο που βγαίνει ο άλλος και λέει: σας τα κουρεύω 60%, είναι δικαστική απόφαση και είμαι μάγκας πολιτικός εγώ, ενώ δεν έχει δημοσιονομικό στόχο. Και λέει: μα εσείς δεν είχατε δυσκολίες τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά εμείς είχαμε δημοσιονομικούς στόχους. Εσύ δεν έχεις. Άρα κάνεις μια επιλογή, κύριε Παυλόπουλο και κύριε Κοντροκόη. Όπως επιλογή έκανε η ύφεση με βάση δημοσιονομικού προηγούμενου. Ρωτάω ποιο είναι ο στόχος. Το ξέρετε. Το ξέρετε. Εμένα ρωτάτε. Δεν είμαι στο υπουργείο. Εγώ το ξέρω. Πώς αντιμετωπίζετε. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι η ψευτιά τους και ότι είναι κυβέρνηση που τους αρέσει να κοροϊδεύει τον κόσμο φάνηκε από το Φλεβάρι. Το Φλεβάρι λοιπόν κόψανε, τελειώνω σε 10 δευτερόλεπτα, τη 13η σύνταξη που δώσαμε εμείς τον Απρίλιο του 19, ενώ προεκλογικά λέγανε ότι οι πολίτες θα τη τηρήσουν. Τέτοιοι ψεύτες είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, δυστυχώς. Το αντιλαμβάνομαι, όλοι κρινόμαστε και αυτά που λέμε επίσης κρίνονται. Εγώ ήθελα να πω ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα θα είναι στο μάτι, φαντάζομαι στα επόμενα λεπτά, μέσα σε όλα τα οποία κυνηγάει αυτή η κυβέρνηση. Είναι και η δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους στο μάτι. Ναι. Θα γίνει η αναδιοργάνωση εκεί. Ήδη στις 2 Ιουλίου βγήκε στη δημόσια διαβούλευση η πρόταση του νέου πολεοδομικού σχεδίου, η οποία είναι μια συγκροτημένη πρόταση πολύ νωρίτερα από αυτό το οποίο περιμέναμε. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Υπουργείο Υποδομών είναι πάνω κατά πάνω σε αυτή την υπόθεση. Θα το δούμε. Νομίζω ότι έχουμε για πρώτη φορά, εν αντιθέσει με αυτά που προσπαθεί να υποστηρίξει ο συνάδελφος ο κ. Ζαχαριάδης, μια κυβέρνηση η οποία πρώτον δεν το παίζει large, δεύτερον δουλεύει με σχέδιο, τρίτον τιμάει ακριβώς αυτά τα οποία υπόσχεται και τα κάνει.